λέτε. Αλλά προς το παρόν θέλω την πιο γλυκιά, την πιο αληθινή καλημέρα και εννοώ βεβαίως τον Παπα Χρήστο μας. Κάθε Παρασκευή μαζί μας. Παπα Χρήστο μου, καλημέρα! Καλημέρα, 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 χαρά, αγάπη, τρέλα. Μ' αρέσει. Τελειώνω την εβδομάδα και ερχόμενο το Σαββατοκύριακο. Μεγάλη υπόθεση. Μ' αρέσει που το λέτε και εσείς το καλημέρα 2, 3, 5, 6 φορές, όπως το λέω κι εγώ. Ταιριάζουμε σε αυτό. Μ' αρέσει να πάει σε όλο τον κόσμο με χαμόγελο, με χαρά, με αγάπη και με τρέλα. Έτσι ακριβώς. Και με τρέλα. Χρειάζεται η καλή τρέλα. Πάντα, πάντα. Έρχομαι Κύπρο. Πείτε μας αυτά τα ωραία, τα νέα. Πείτε μας τα. Έρχομαι. Κάτι πήρετε αυτή μου. Κάτι πήρετε αυτή μου. Δευτέρα για πείτε μου. Δευτέρα πρωί. Πρωί-πρωί κιόλας πετάω και έρχομαι Κύπρο για να μείνω στην Κύπρο μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι. Α, πω, πόσο χαιρόμαστε γι' αυτό. Θα σας έχουμε μία εβδομάδα εδώ στο νησί μας και εννοείται την ερχόμενη Παρασκευή θα έρθετε στούντιο, άρα. Ναι. Εδώ, ζωντανά, εδώ στο καναπέ μας. Δεν θα τα λέμε έτσι μέσω Skype. Πω, πω, συγκινούμε που το σκέφτομαι. Συγκινούμε. Μ' αρέσει πολύ, αγαπάω πολύ την Κύπρο, έχει υπέροχους ανθρώπους. Και έρχομαι και θα ξαναέρχομαι. Έτσι, εμείς σας θέλουμε εδώ. Εν τω μεταξύ να σας ρωτήσουμε όμως, γιατί ήδη αρχίσαν να χτυπάνε τα τηλέφωνα και να μας ρωτάνε για ποιο λόγο έρχεστε, αν θα είστε σε κάποια εκδήλωση για να έρθει ο κόσμος να σας δει. Δύο μικρές εκδηλώσεις, εντάξει. Περισσότερο έρχομαι να γνωρίσω κόσμο και να ετοιμάσουμε πράγματα. Θα έχουμε και κάποιες εκπλήξεις μέσα στη χρονιά μεγάλες για την Κύπρο και με την Κύπρο, αλλά τώρα έρχομαι τη Δευτέρα το απόγευμα, κατευθείαν μόλις έρθω, στις 8, δηλαδή τη Δευτέρα μετάβριο, στις 8 η ώρα το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακα, θα έχει μια μουσική εκδήλωση και θα είμαι εκεί και θα πω και δύο λόγια. Για τα παιδιά, το δικαίωμα ελπίδας είναι εκείνος ο σύλλογος που πρώτος με κάλεσε στο νησί, που παλεύουν με τα παιδιά που έχουν αναπηρία. Όσα παιδιά έχουν αναπηρία πηγαίνουν στο σύλλογο εντελώς δωρεάν για να παλέψουν τη ζωή, να φτιάξουν πράγματα, να μάθουν πράγματα. Έτσι, να είναι εκεί. Μεγάλη υπόθεση, το έζησες, το ζήσαμε μαζί την προηγούμενη φορά. Θα είμαι λοιπόν εκεί στη μουσική τους εκδήλωση για να χαρώ μαζί τους, να απολαύσω όλο το πρόγραμμα και να βοηθήσω με τη μικρή μου συμμετοχή, γιατί έχει μια πολύ μικρή συμμετοχή στην είσοδο, να βοηθήσω και εγώ αυτή την προσπάθεια. Και Παπα Χρήστο μου, ναι, να συμπληρώσω σε αυτό και να πω ότι Δευτέρα θα έχουμε εδώ καλεσμένους συντελεστές της εκδήλωσης αυτής που θα γίνει στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακα στη Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου. Να πούμε ότι είναι βασικά το βιβλίο του Μάκη Δελαπόρτα, το οποίο θα γίνει μια πολύ ωραία εκδήλωση γύρω από αυτό, το backstage του ελληνικού σινεμά, όπου θα τραγουδήσουν ο Παναγιώτης Πετράκος, η Κωνσταντίνα και η Τάνια Τρίπη. Θα είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση. Θα τα πούμε εκτενέστερα βεβαίως τη Δευτέρα, που θα έχουμε εδώ κάποιους συντελεστές. Και να σας πω επίσης ότι θα βρίσκομαι κι εγώ εκεί και θα σας δω. Δεν θα χαιρετιστούμε μόνο από μακριά. Να σας πω κάτι. Μου λέγανε χθες τα παιδιά από το δικαίωμα ελπίδας. Με πήραν τηλέφωνο και μου λένε να σου πούμε κάτι, Ελπίδα. Βασικά θα στο κάναμε έκπληξη, αλλά θα στο πούμε. Ότι τη Δευτέρα θα είναι και ο Παπα Χρήστος στην εκδήλωση που θα έρθεις. Ήτανε να μου το κάνουν έκπληξη και τελικά μου το πάνε. Δεν γίνεται σε σένα να κάνω έκπληξη, δεν γίνεται. Και την Παρασκευή μετά το απόγευμα θα πάω σε μια κατασκήνωση όπου τα στελέχη της Μητροπόλεως Παντισσού έχουν δικό τους πρόγραμμα συζητήσεων, θεμάτων και ενημέρωσης. Ένα από τα θέματα θα το αναπτύξω εγώ. Αυτές είναι οι δύο εκδηλώσεις και από εκεί και πέρα γνωριμίες, διασκέδαση,
λίγο παραπέμψει η Κύπρος, ακόμα είναι καλοκαίρι φαντάζομαι. Θα βρω καλοκαίρι. Καλά τα πάτε, καλά τα πάτε, καλοκαίρι. Ωραία. Καλά κρατά το καλοκαίρι. Γιατί εδώ και εδώ δεν είναι καλοκαίρι, αλλά με αρκετή δροσούλα. Ναι, ναι, ναι. Μας τα είπε χθες η συνεργάτηδά μας, η δημοσιογράφος, η Εύη Ράπτη από Ελλάδα. Μας έλεγε ότι υπάρχει μία μίνι καλοκαιρία τώρα. Ένα μίνι καλοκαίρι αυτές τις μέρες. Να την εκμεταλλευτεί ο κόσμος, έτσι, την καλοκαιρία, για να βγει να πάει ή ακόμα μια φορά, ίσως να είναι και τελευταία, στις θάλασσες, στις παραλίες. Γιατί μετά θα υποδεχτούμε φθινόπωρο, χειμώνα. Αυτά λοιπόν από την Κύπρο που θα ζήσουμε τώρα. Ξέρω εκεί ότι περνάμε ωραία. Την άλλη φορά πέρασα τόσο ωραία που έκλαιγα φεύγοντας. Αλήθεια, έκλαψα φεύγοντας. Τώρα ήθελα να πω δύο λόγια, ξέρεις, Ελπιδάκη μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ να μιλάω για την αγάπη. Και βρήκα προχθές ένα υπέροχο κείμενο του πατρός Αλέξανδρου Σμέμαν ότι πόσο πολύ μας αγαπάει ο Θεός και πόσο ζητάει από τον άνθρωπο να αγαπάμε τον συνάνθρωπο. Αλλά όχι γενικά, λέει, και αόριστα, σ' αγαπάω από μακριά. Να τον αγαπάμε τον κάθε ένα σαν να είναι ο Θεός μας το πρόσωπό του. Και λέει ο πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν, το βρήκα το κείμενο εξ αφορμής μιας ομιλίας που έκανα για τον ρατσισμό. Και λέει, δεν αγαπάμε 5-10 ανθρώπους, αγαπάμε όλους. Όπως όλους μας αγάπησε ο Χριστός. Και ο Χριστός όχι μόνο μας αγάπησε, αλλά το σφράγισε αυτό. Σας αγαπάω, ρε, και χύνω το αίμα μου για αυτήν την αγάπη. Όχι πάλι γενικά και αόριστα. Τον κάθε έναν διάλεξε ο Χριστός να αγαπήσει. Και αγαπάμε, λέει, το πρόσωπο του άλλου. Αυτό που είναι, ό,τι είναι ο καθένας. Είναι άντρας, είναι γυναίκα, είναι μαύρος, είναι λευκός, είναι πλούσιος, είναι φτωχός, είναι ταλέπορος, είναι σπουδαίος. Όλους τους ανθρώπους τους αγαπάμε. Και αν το λέω μόνη μου τη δύναμη και μπορεί λίγο να με παραξηγήσουν κάποιοι φανατικοί, και αν κάνεις όλες τις νηστείες και αν κάνεις όλη την άσκηση την πνευματική, αλλά δεν περνάει η ζωή σου και η καρδιά σου μέσα από την αγάπη, δεν κάνεις τίποτα. Η αγάπη είναι πάνω απ' όλα. Έτσι ακριβώς. Και η αγάπη γίνεται αρετή σωτηρίας. Και λέει κάπου, διάβασα χτες ένα κειμενάκι, ήταν, λέει, ένας μοναχός και προσεύχονταν και κάποια στιγμή εμφανίζει το ψωμί. Τον βλέπει μπροστά του να λάμπει όλο το φως και να του χαμογελάει. Βλέπει όμως την ώρα ο μοναχός ότι τον περίμεναν κάποιοι φτωχοί που του στάριζε το μοναστήρι. Έκανε, λέει, μετάνοια στο Χριστό και του λέει, εγώ φεύγω γιατί έχω διακόνημα αγάπης. Πάει λοιπόν, χάνεται να τους υπηρετήσει το φαγητό, αυτά όλα να τους διώξει. Φεύγουν οι άνθρωποι. Ξαναγυρίζει πάλι στο κελάκι του, στο δωμάτιό του και βλέπει εκεί τον Χριστό. Λέει, με περιμένει. Σε περιμένω, παιδί μου, γιατί έδειξες τόση αγάπη. Αν έμενες, θα είχα φύγει και δεν θα ξαναρχόμουν. Επειδή πήγες όμως και προτίμησες την αγάπη στους ανθρώπους από μένα, θα έρχομαι συχνά να με βλέπεις και να σε βλέπω. Αυτή είναι η αγάπη. Γι' αυτό και τι είπε ο Χριστός όταν θα έρθει να μας κρίνει. Πίνασα, λέει, και μου δώσατε να φάω, δίψασα και με ποτίσατε, ήμουν ξένος. Ξένος και με περιμαζέψατε κοντά σας. Και όταν θα το ρωτήσω εμείς, πότε σε είδαμε ξένο, πότε σε πεινασμένο και σε τρέψαμε, πότε σε είδαμε διψασμένο και σε ποτίσαμε, τότε τι θα μας πει. Αφού επίησατε εν ή τούτων των αδελφών μου, τι δηλαδή, αδέρφια του Θεού ο καθένα. Εν ή επίησατε, είναι σαν να το κάνετε σε μένα το Θεό σας. Υπέροχα πράγματα.
να μας δίνει την ευκαιρία να βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας. Έτσι. Πώς μπορείς τότε να μισείς τον άνθρωπο? Έτσι, πώς μπορείς να παραβλέπεις τον άνθρωπο όταν στο πρόσωπο του καθενός είναι ο ίδιος ο Χριστός μας? Τι ωραία όλα αυτά. Τι ωραία όλα αυτά. Πραγματικά έχουμε ανάγκη να ακούμε τέτοια πράγματα, τέτοια λόγια. Να τα βάλουμε στην καρδιά μας, ωραία. Να τα βάλουμε, να κάνουμε ζωή. Και αν τα κάνουμε ζωή, ο ίδιος ο Χριστός. Το Χριστό θα βλέπουμε, το Χριστό, το Χριστό. Ακριβώς. Και θα μας αγκαλιάζει ο Χριστός. Αλλιώς ούτε προσευχές, ούτε νηστείες, ούτε τίποτα δεν μετράει. Έτσι, δεν ακριβώς. Μετράει. Δεν μετράει και τα λέει ένας παπάς αυτά. Τι μετράει? Η αγάπη να παίρνει τα κομμάτια της καρδιά σου και να τα σκορπίζεις. Και ποια αγάπη? Αυτή που έδειξε ο Χριστός πάνω από το Σταυρό, να προσευχηθεί ακόμα και για αυτούς που τον σταύρουν. Ακριβώς αυτό. Και με το μήνυμα αυτό της αγάπης θα κλείσουμε σήμερα, Παρασκευή. Είναι το πιο ωραίο μήνυμα, νομίζω. Το πιο ωραίο μήνυμα. Σας περιμένουμε, σας περιμένουμε. Σας περιμένουμε. Μια τεράστια αγκαλιά εννοείται όταν έρθετε. Τι θέλω, τι θέλω. Εννοείται. Αυτή τη φορά θα φέρετε και τη σύζυγο, θα φέρετε την κυρία Μαρία. Τέλεια, τέλεια, να τη γνωρίσω κι εγώ, να τη γνωρίσω. Σας περιμένω, σας περιμένω, με μεγάλη χαρά σας περιμένω. Σας αγαπάω, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλά, να είστε καλά όλοι. Καλή συνέχεια και... Δυναμώστε μου το. Ξαναγυρίζαμε στο Skype για να δούμε τον Παπα Χρήστο μας, ο οποίος εννοείται χορεύει στις μουσικές μας. Και καλημέρα στην Μιχαήλ. Καλημέρα, καλημέρα.